Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Netflix. Φυσικά βρισκόμαστε σε άλλο ένα επεισόδιο Παρασκευά και σήμερα έχουμε και... Αφήστε τα παιδιά, ρε! Αφήστε τα παιδιά, ρε! Τι σας στέξανε, ρε! Τι σας στέξανε, ρε, τα παιδιά! Αφήστε τα ήσυχα, ρε! Να πάνε στον Καναδά, δεν κατάλαβα! Αγγλικός τύπος! Γαμιέσαι ρε! Εσείς φάγατε Diana ρε μουνόπανα! Ακούτε εκεί εφημερίδες αγγλικές! New York Times και Daily Planet! Μπουρδέλα! Αφήστε ήσυχα τα παιδιά ρε παπαράτσι! Όλη την ράτσι μια φωτογραφία στο χέρι! Φωτογραφίζεται και αυτό! Κράτα εδώ κι εσύ, υποκόμε. Το σπαθί. Το σπαθί έχει ένα λόγο που λέγεται. Μην ακουμπάς. Να υποθέσω ότι έχεις νεύρα με όλα αυτά που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο με τη βασιλική οικογένεια και τα παιδιά. Μα είναι ρε ράπ να μην έχεις νεύρα. Τα λυπήθηκα αυτά τα δύο τα παιδιά μου, θυμήθηκα τα νιάτα μου. Έτσι και εμένα με αμφισβητούσαν όλοι. Με το που τους είπα φεύγω για Αθήνα, πέσανε να με φάνε όλοι. Τι σχέση έχει βασιλική οικογένεια με τη δικιά σου? Ατσάλι από τη Δαμασκό. Damascus Steel. Απίστευτο. Εύκαμπτο. Βαράς και χαστούκάκια. Έλα ρε. Βεβαίως. Χα! Και μην ακούσω τώρα, μου βγαίνει η κάθε θεία από το Εγάλιο. Η κάθε γκαραζόγατα και μου έχει και άποψη, λέει. Γιατί, λέει, γελιοποιείται το θεσμό της βασιλείας. Βρε, σάλτε και γάμισου. Έχετε σκεφτεί, ρε, πόσο δύσκολο είναι εσείς που κάθεστε στα σπίτια σας, ρε μπαλάκα, και δουλεύετε 12 ώρα και 18 ώρα. Έχετε σκεφτεί πόσο δύσκολο είναι να είσαι βασιλιά στις μέρες μας. Έχει αναρωτηθεί κανένας, ρε μπαλάκα, εκεί, δημοσιογράφοι καμημένοι, πόσο δύσκολο είναι να βγάλεις κάθε μέρα σκυλιά έξω. Έχουν 3.000 σκόρκι. Πάει στο διάλογο. Κόργι, πάτε κανένα σκυλί προκοπή να μαλακίσει. Το σαμπουλτόκ να πούμε και το ροτβάιλερ. Έχει σκεφτεί, βρε, κουβά με μάγουλα. Πόσο δύσκολο είναι να πηγαίνει για κυνήγι η πούτσα. Δεν ξέρω τι στο διάλογο πήγαινε και κάνω και κυνηγάνε οι βασιλείς. 2020 ακόμα κυνηγάνε ρε μαλακά. Βρε, άνθρωποι των Βελανδιών. Πόσο δύσκολο είναι κάθε μέρα να θες ένα τέταρτο να πα στο δωμάτιό σου γιατί έχει 1000 δωμάτια το παλάτι. Του ρωτήσανε. Μαλακά αυτοί για να βάλουν πετρέλαιο σε ένα παλάτι θέλουν 3 μέρες μαλακά. Και πάρε σωλήνες και αυτό και κοινόχρηστα μιλάμε για δυσκολία. Μα δεν πληρώνουν αυτοί, ρε. Ποιο πληρώνει? Ο λαός της. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να πληρώνουν άλλοι για σένα! Δεν το δέχτηκε! Δεν το δέχτηκε! Στην δυσή του ρε μαλάκα του πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος λέει παραιτήθηκε! Από τι παραιτήθηκες βρε μαλάκα, αφού δεν δούλευες! Μπράβο το όμως! Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε, λέει άλλο την οικογένειά μας, ο οποίος μέχρι τα 40-35 πόσο διάλογο είναι, έμενε με τη γιαγιά του ρε μαλάκα. Εσύ είσαι Έλληνας, δεν είσαι Άγγλος. Μπράβο! Μπράβο! Αυτή είναι μια οικογένεια μαζί. Γι' αυτό είναι όλοι μαζί, πηδιούνται, γαμιούνται και έχουν βγει όλα αυτά οι τριανταογενέσεις εκεί μέσα. Οι αιμομίκτες. Μπράβο τους! Λίγοι το κρατάνε αυτό. Πρέπει να μένει το αίμα όχι μόνο στις βασιλικές οικογένειες, όλες τις οικογένειες. Ναι, αλλά η Μέγκαν δεν είναι γαλαζοαίματη. Η Μέγκαν είναι μουνάρα όμως. Ο θεσμός της βασιλείας είναι κάτι που αργά-αργά, σιγά-σιγά η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να σβηστεί. Θυμάσαι πως ωραία περνάγαμε όταν είχαμε βασιλιά. Ούτε εγώ. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί τα αρχαία χρόνια υπήρχαν μεγάλοι βασιλείς. Πού είναι ο Αγαμέμνονας ραπ. 40 κιλά μίσκα αρχίδια είχε κάτι πόδια μαλάκα σαν καβλιά ήταν. Περπάτα για εγώ φαπ σαν να κουμπάει κάτω με το πουτσοκέφαλο. Πού είναι αυτή η βασιλείς πανέξυπνη δήθεν για την ωραία Ελένη και τους γαμίσαν το σπίτι πέρα εκεί. Άλλοι μεγάλοι βασιλιάδες. Μέγας Αλέξανδρος. Τι άλλο να σας πω ρε μαλακά. Έφτασε ρε μαλακά μέχρι την Ιαπωνία πέρα στα πάντα ρε μαλακά. Μπήκε μέσα και γαμούσε πάντα ο Μέγκας Αλέξανδρος ρε μαλακά. Α, αυτό δεν είναι σίγουρο. Και πάει το Hollywood και μου βάζει να τον παίξει ο Colin Farrell, η Κολόμπα. Άι στο διάλο. Βασιλιά, πρώτοι είχαν γύφτη, άμα θέλετε να ξέρετε. Βεβαίως, ο βασιλιάς των Γυφταίων και είναι από το Αίγιο κάτω. Η γύφτη είναι χαζή. Είναι χαζή που έχουν βασιλιά. Γι' αυτό υπάρχουν τόσα χρόνια. Έπρεπε να έχουν όλοι βασιλιά. Γιατί στην Ταϊλάνδη έχουμε ακόμα. Α, Ταϊλάνδη πέρα εκεί, ο βασιλιάς ο Μαχραμπάτα, πώς λέγεται. Αυτό είναι ωραίο, είναι μεθανιώτης. Βάλτε τον με καρτέλα χουλάκι να περάσει, πώς λέγεται. Τη Ταϊλάνδη, Ινδία. Μάχα Βατζιλαλόγκρον. Μάχα Βατζιλα Πάπαρον, πρέπει να λέγεται, γιατί είναι πολύ ωραίο. Αυτό που έχει τι γκόμενε και έρχονται και του φιλάνε τα πόδια. Δεν ξέρω αν το έχει δει. Οι γκόμενε του έχει τη γυναίκα του εδώ. Ω, πάντα η γυναίκα εδώ. Πάντα η γυναίκα σου την έχει πάντα εδώ. Και τι ερωμένε έρχονται μπουσουλώντα. Βέβαια φεύγει και κάθε μία Πόρσε, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτός είναι βασιλιάς, αρχαίος βασιλιάς. Θέλω να πω ρα, όλα αυτά για ποιο λόγο τα λέω. Πώς θα ήταν η Ελλάδα αν είχαμε ένα βασιλιά, αλλά ένα βασιλιά τώρα, όχι τώρα χαρτογιακά να πούμε τη Γερμανία, έχεις το διάλογο. Αν είχαμε ένα βασιλιά σοσιαλοδημοκράτη, τι λέω εγώ τώρα, μια σκέψη κουβέντα. Γίνεται αυτό. Φυσικά γίνεται. Έπρεπε να είχαμε κάνει βασιλιά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κατελειώναν όλα. Και Πασό και βασιλιά. Το τέλειο πολίτευμα. Είστε όλοι μαλακοί. Στον Ανδρέα Παπανδρέου, πότε βγήκε πρώτη φορά Ζουλάκης? Το 82. Το 81, μαλακά. Το 82 πρέπει να κάνει βασιλιά. Τέρμα.
Και να κλειδώσει εκεί πέρα. Και να τον ταριχεύσετε, ρε, να είναι εκεί πέρα μόνιμα. Και να είναι μέχρι σήμερα στην εξουσία, έτσι. Αυτό ήταν βασιλιάς, ρε μαλάκα, εδώ. Έτσι, ρε. Έτσι, ρε. Καμαρωτός, χραπ. Έβγαινε μαλάκα. Σαν βίσονας, μαλάκα, έτσι. Ο King Arthur όλου του κόσμου, μαλάκα. Ο πραγματικός βασιλιάς. Και θα είχε δίπλα του και φυσικά πιστούς ακόλουθους. Δηλαδή για Μέρλιν θα ήταν ο Λαλιώτης, σίγουρα. Είχε ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίζει εδώ πέρα διάφορες επιδοτήσεις και αυτά. Είχαν μια μαγική ικανότητα αυτά τα παιδιά. Βεβαίως, αλλά ο λαός πάτα από κάτω, ταϊσμένος, ωραίος. Πολύ ωραία, επιδόματα έτσι. Θέλω να πω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ουσιαστικά αυτό που εξάσκησε, ήταν μια μορφή βασιλείας. Θα άφηνε μαλάκα ο Ανδρέας Παπανδρέου να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Θα άφηνε. Να, εννοώ αυτήν την κατάσταση να φεύγει ο Χάρη και η Μέγκαν, θα του είχε κόψει από εδώ. Εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά και έχεις ασχοληθεί. Μαλάκα, άμα δεν ασχοληθείς με το ίδιο στο αίμα. Οπ. Ποιο ίδιο στο αίμα. Πάμε να κάνουμε μια εγγραφή από την αρχή. Τι να ρε μαλακαρά. Πώς έγινε η ιστορία της οικογένειας του Buckingham. Ποια είναι, την ξέρεις, για πες μου, για βάλτε κάτω. Δεν ξέρω, είναι από παλιά εκεί. Μπράβο, είδες, μένουν όλοι σε αυτό. Είναι από παλιά εκεί και ένας διδριοτάται. Ο King Arthur από πού ήτανε? Αφού είναι μύθος, μωρέ, βασιλιάς Αρθούρος. Ο βασιλιάς Αρθούρος είναι μύθος και ο Αρθούρος αυτός από πού πήρε το όνομα του. Τρελή είναι η Αλβανία, από πού τα έχουν πάρει τα όνοματα. Αρθούρος, Ηλίας, αυτά από πού είναι. Ο King Arthur ήταν μεθανιώτης, ο οποίος έζησε εκεί στους Dark Ages, 1100-1200 εκεί πέρα. Υπήρχαν τα μέθανα το 1100. Τα μέθανα υπήρχαν από το 1100 π.Χ. και προ Μωάμεθ. Όλα αυτά έχουν γραφτεί σε βιβλία. Σε τι βιβλία? Σε αυτά. Ο Prince of Persia ποιος ήτανε? Ο Παναγιώτης ο Πέρσης. Μεθανιώτης. Που έγινε και παιχνίδι τώρα που πηδάει από τείχο σε τείχο. Αρθούρος, Αρτούρος, Ηλίας, Βασιλεία. Όλα αυτά είναι αρχαία αλβανικά ονόματα που τα έχουν πάρει οι Άγγλοι. Σε συνεννόηση με τους Μεθανιώτες που ήταν εκεί πέρα έχει γίνει όλη αυτή η φάση και σπρώχνουμε χόρτο σε όλο τον κόσμο. Και ο Αρθούρος πώς ξεκίνησε στα μέθανα? Ο Αρθούρος, ρε μαλάκα, πώς ξεκίνησε στα μέθανα? Σου είπα, το 1200 έφυγε, ψάχνανε εκεί πέρα να πάνε μια εκδρομή για πικνίκ, φύγανε, ξεμακρύνανε από τον δρόμο, βγήκανε πέρα. Τους έπιασε μια βροχή πέρα εκεί στο Λονδίνο, μείνανε εκεί, δεν γυρίσανε πίσω ποτέ. Είναι σαν τους, πώς λέγονταν το πλοίο αυτό, το περίεργο. Τιτανικός. Να, μαλάκα. Ο Ιάσονας και. Πώς λέγονταν, μαλάκα. Αργοναύτες. Μαλάκα, πιο χαζό για παρουσιαστή δεν είχατε να μου φέρετε, μαλάκα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Μετρικές, ρε μαλάκα, φυσικό αέριο και. Ποιο? Εσύ μην ξαναμιλήσεις. Μπογκλά. Με να ξέρεις τι με ενόχλησε. Για πες μου, λέω, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ. Στο Madame Tussauds πήρανε και τη Μέγαν και το Χάρι και τους βγάλανε από την οικογένεια και τους βάλανε πιο μπροστά. Στα αρχίδια μου είναι απάντηση. Τι καταλαβαίνω, ρε μαλάκα. Δηλαδή, συγγνώμη. Πήγαινε στο Madame Tussauds και βλέπεις όλη τη βασιλική οικογένεια. Τους είχαν σαν κερί. Μπράβο. Βγαίνουν και σε τυριά. Όχι. Και τους πήρανε και τους βγάλανε από την υπόλοιπη οικογένεια και τους βάλανε σε μια γωνία μόνο. Μπράβο, ρα, μπράβο, δημοσιογραφική έρευνα, μπράβο. Ρα. Άκου να δεις, μα κάνανε δύο πράγματα, δεν το ήξερα. Μπράβο, πολύ καλά που μένει. Ας το κάτω αυτό και λεφτά. Δηλαδή ήδη αρχίζουν και τους πετάνε εκτός. Ακριβώς. Μπράβο. Λέει για να φύγει ο Χάρη, λέει του δώσανε 30 εκατομμύρια. Ανήκουν στα πράγματα, ραπ. Ανήκουν στα πράγματα. Μεγάλη στεναχώρια. Σα σκυλί στα μπέλη το διώξανε, ρε μαλάκα. Ντρέπομαι, ρε μαλάκα. Με τι μούτρα μόρι που ήταν βασιλική οικογένεια, γιατί σε μία, ρε μαλάκα. Το διώξανε το παιδί και λέει πάρε και 30 εκατομμύρια, μέσα ξανά εδώ, ρε μαλάκα. Και λέει τώρα που θα φύγετε, τα 2,5 εκατομμύρια που είχατε δώσει για το Craven Cottage, πώς λέγεται, το Cottage να είχατε φτιάξει στο διάλογο Cottage, τι είχατε φτιάξει πριν. Να τα επιστρέψουνε! Αν έχετε το Θεό σας, θα φύγω με σπαθιά να σας φάξω όλους πέρα και στον Buckingham. Εσένα θα σ' άρεσε έτσι να σου πω να κάνουμε ένα απαλισμό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που είναι φτωχός και βλαμμένος. Ναι. Εσένα δηλαδή τώρα, άμα σου έκανε αυτό το πράγμα ο πατέρας σου, τι θα κάνεις? Με 27,5 εκατομμύρια στα αρχίδια μου. Στα αρχίδια μου. Ναι. Η αλήθεια είναι και εγώ τσιμπούκια θα κάνα με τόσα λεφτά. Αλλά είδαν και από είδαν τα παιδιά με όλη αυτή την αδικία που υπάρχει εκεί πέρα εκεί στον Buckingham με τα πάει και τα αρχίδια μου. Your Majesty, μπηγαμηθείτε όλοι εκεί πέρα. Και είδαν και από και σου λέει πού θα πάμε πάνω. Όπου φύγει, φύγει, ρα, πήγανε στον Καναδά, μαλάκα. Αλλά μπράβο του! Γιατί παίρνει τις τύχες στα χέρια του. Μπράβο του και αυτός και η γυναίκα. Εντάξει, είδες ραπ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αλλά είδες ραπ. Τελικά όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Τον έκανε παντελόνι μια γυναίκα. Ο πρώτος ήταν ο τελευταίος. Πω, μα είναι να τον. Βρε βλάκα. Βρε βλάκα, Χάρη. 6 εκατομμύρια το χρόνο, πόσο διάλογο του δουλειάνε. Και Buckingham και πισίνες και πάπιες να πούμε και είπες όχι. Αλλά κάτι ετοιμάζουν αυτοί, κάτι την έχει βάλει. Αυτή θέλει να ανοίξει κομμωτήριο από ό,τι έχω μάθει. Έχουμε φτάσει στο σημείο που θα ήθελα να σου δείξω τους χαρακτήρες από τη βασιλική οικογένεια. Ναι. Να μου πεις ποιον κρατάς, τους ένα μικρό σχόλιο. Είναι, τους ανθρώπους θα λες, άνθρωποι είναι κι αυτοί. Αυτούς τους χαρακτήρες. Τους αυρόμορφους. Αυτούς που είναι μέσα στο παλάτι και θα ήθελα να μου πεις ποιον θες να κρατήσεις, τι γνώμη έχεις γι' αυτόν. Μετά θα σε χρήσω και υπότη, ε. Δεν θέλω να χρηστώ υπότη. Έχουμε ειδική ροτελεστέα στα μέθανα. Θα σε κάνω εγώ Λάνσελοτ. Βασίλισσα Ελισάβετ. Άι, στο διαλογικό πει με σκιάζει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα τι έχει ντυθεί, ρε μαλακά. Τι είναι αυτό, μπομπονιέρα. Έχω ακούσει ότι τη λένε και Λίλιμπετ. Τι είσαι, ρε μαλακά, εταιρεία στοιχηματισμού και σε λένε Λίλιμπετ. Τι μάρτον, ρε. Να μπορώ να παίξω φρουτάκια. Άι, στο διάλογο. Άι, στο διάλογο. Και η Λίλιμπετ. 97 χρονών. Τη εύχομαι να πάει 97 και 2 μέρες. Αύριο να πεθάνει.
Πίπα Μίτλετον. Α, είναι αυτή η γοναμπή βασιλική, ρε, που δεν θα γίνουν ποτέ βασιλιάδες. Ναι. Καταρχήν η κακομοίρα έχει και το όνομα τώρα, λες και είναι είδος πίπας, ρε, όπως λέμε πίπε στάδε, μουσουρίς. Είναι Πίπα Μίτλετον, λες και είναι κάποιο αγγλικό πιπάκι που το βάζεις σε τσιγάρο. Εγώ τώρα, άμα είχα αδερφή που την έκανε Πίπα Μίτλετον, θα την πιπώνα. Σίγουρα. Είναι κρίμα γιατί είναι το αγγλικό, το σφιχτό, το ωραίο, το πρόσωπο το οποίο στα 18 του ξέρναγε και κατουργιόταν σε πεζοδρόμια έξω από παμπ. Όσο και να μου βάλει τα άσπρα και τα φραμπαλά και τα τέτοια, γίνεται με να φύγει από το εγάλεο και να πάει να γίνει βασιλιά. Θα φαίνεται, σε ακολουθεί ρε παιδί μου. Σε ακολουθεί η γλίτσα από πίσω. Δεν είναι εύκολο. Βέβαια, μπορεί να έρθει η Ελλάδα για διακοπές, να κατέβει κάτω Ζάκυνθο, να κατέβει Φαλιράκι. Είναι για εκεί πέρα. Είναι για κατούριμα και. Πώς λέγονται αυτά τα αναμειγμένα που πάνε που χύνουν τα υπολείμματα και σου δίνουν το ποτό στους Άγγλους. Έλα μια μέρα που να μην στάζεται, μαλακά. Τι πράγμα είναι αυτό. Κέιτ Μίτλετον. Λοιπόν, εγώ αυτή με το που ήρθε και την είχα δει στο BBC, γιατί έχουμε μόνο BBC πιάνω στα μέθανα κάτω. Από τον πόλεμο πιάναμε BBC, ραδιόφωνο. Αυτή ρε παιδί μου ήταν μου νέσπα γιατί αυτή πέρα τη μεγαλώσανε από τα τρία να τη λέγανε εσύ κάποια στιγμή θα γίνεις πριγκίπισσα. Θα γίνεις πριγκίπισσα. Μέχρι που το πίστεψε η πουτάνα και το έκανε. Επίσης, δεν μπορεί τώρα αυτή η γυναίκα να γοητεύτηκε από τον άλλο το μαλάκα να μου. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι για μια γυναίκα το να λες πριγκίπας, δηλαδή και εγώ τώρα κάτω στα μέθανα πριγκίπας. Όλες ερχόντουσαν λέει, αλλά έχω και το look, το πάρτο, πρίγκιπας. Αλλά ο άλλος ρε μαλάκα που είναι σαν χάμστερ να πούμε καραφλό. Ο Βίλιαμ εσύ στα 90's ήταν ωραίος που είχε λίγο μαλλί, τώρα τον έχεις δει πως ήταν ρε μαλάκα. Γιατί δεν πάει να βάλει μαλλί. Δεν ξέρω, μου θυμίζει προσφαιριστή Γερμανό μαλάκα σε δεκαετία 80. Πώς είσαι έτσι ρε μαλάκα. Αυτή προορίζεται για επόμενη Βασίλισσα Ελισάβετ. Δεν γίνεται να γίνει Βασίλισσα. Αλλά άμα ακούς τα επόμενα δύο χρόνια ότι ο άλλος έπαθε κάποιο κεφαλικό, έπαθε μια ξαφνική ανακοπή από κρύωμα ή σφίχτηκε σε κλαδιά και πέθανε. Ή άμα βρίσκεται ότι και καλά ξαφνικά ανέβασε υψηλά επίπεδα υδαργύρου στα αυτιά και ψόφισε. Αν το δεις με κανένα κίτρινο μετό, αυτό. Αν το δείτε κρεμασμένο κάπου, θα λένε είχε ψυχολογικά. Σας το λέω, τα επόμενα πέντε χρόνια περιμένετε να δείτε τον πρίγκιπα Williams. Μακάρι να ζήσει ο άνθρωπος! Εγώ σου λέω, αυτή δεν τα έχει πάει για καλό εκεί πέρα. Αυτή τα κάνει όλα, δεν φταίει η άλλη. Η άλλη απλά είναι ωραίο μουνάκι και φαίνεται, ξέρεις, με το βλέπεις ένα πολύ ωραίο μουνάκι καβλερό, λες αυτό φταίει. Πάντα έτσι γίνεται στη ζωή. Αυτή έχει κάνει τη ζημιά. Ο άλλος είναι χαζός ο ψηλός. Αργεί το αίμα να ανέβει στο κεφάλι, πάμε. Αν βλέπεις ψηλό άνθρωπο, είναι, μιλάμε για παράτα, ρε. Είναι, ανεβαίνει το αίμα, φτάνει απάνω και ξανακατεβαίνει κάτω χωρίς να κουμπίσει τα αγγεία. Φα πέφυγε. Είναι συντριβάνια τους λέμε εμείς τα μέθανα αυτούς. Λοιπόν, Βασίλισσα Ελισάβετ, δεν ξέρω αν με βλέπεις που βλέπει από ό,τι ξέρω Netflix. Βασίλισσα Ελισάβετ. Αυτή θα σογαμίσει το σπίτι. Έχει τα δουλειά. Κάρολος και Καμίλα. Λοιπόν, η Καμίλα για μένα είναι ο μόνος λόγος που συμπαθώ τον Κάρολο. Κατάλαβα όμως είναι βλαμμένος, δηλαδή. Ξεφτύλισε και Ντεάνα, άσε το διάλογο, κολόπεδο. Καμίλα, είσαι τόσο άσχημη που σε γουστάρω. Τα δούδια τα δικά της είναι σαν τα κουμπιά του Game Boy, μαλάκα. Φεύγουν, τα ξαναβάζεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Χίλιες φορές να γαμίσω, πραγματικά σου μιλάω, κοπάδι από καμίλες κανονικές, όχι καμίλα. Ο Κάρολος βρήκε γυναίκα πιο άσχημη από αυτόν. Μπράβο. Και εγώ του βγάζω το καπέλο του Κάρολου και φημολογείται λέει ότι την κεράτουνε με μία ακόμα πιο άσχημη. Το επόμενο στάδιο από καμίλα είναι να πάει να γαμίσει ένα κομμωδίνο σκέτο. Μιλάμε για πρίγκιπας τώρα, σοβαρός. William. Ρε μαλάκα, William. Μαλάκα, είσαι να πάει να προπονείς τον Έσπερο. Τι είναι αυτό που πάμε, μαλάκα. Λες και τι είναι αυτό, είσαι σαν Λιθουανός προπονητής μπάσκετ. Α, είσαι το διάλογο, ρε μαλάκα. Ή Μάρτον. Μέγαν, θα σου πω κάτι. Επειδή κάποια στιγμή θα χωρίσεις με το μαλάκα σου. Έλα να δεις τι πάει να πει Βασιλεία, πρίγκιπας. Έλα να δεις τι πάει να πει Μεγαλείο. Παίξε εκεί πέρα με τα γαριδάκια σου. Άστο να σου κάνει άλλα 2-3 παιδιά. Και έλα κάτω. Να σου δείξω ποια είναι η Αθηνών Πατρών, η καινούργια. Έχει σύραγγα κάθε 5 χιλιόμετρα. Έλα κάτω να δεις γιατί η κακιά σκάλα έχει γίνει ευθεία. Θα σε περιμένω, εδώ. Μ' αρέσει πολύ. Άντε ρε, θα πεις την επόμενη ερώτηση. Αν νόμιζα ότι μίλαγε στη Μέγκαν. Όχι, ρε, ό,τι ήταν να πω το είπα. Το κατάλαβα. Για μίλα στο Χάρη τώρα. Χάρη, όταν ξεμεθύσεις, τα ξαναλέμε. Ρε μαλάκα, κατουρό Άγγλε. Είχαμε κάτι τέτοιου στην Ήω, ρε μαλάκα. Του έδινε μισή τζούρα και χεζόντουσα πάνω. Α, είστε διάλογο. Και για το κλείσιμο. Ναι, ναι. Έχω τον δικό μα. Ναι. Που μπορεί να τον πει ότι είναι ένα μικρό βασιλιά εδώ στην Ελλάδα. Το Βιρίνια. Α, κοντά έπεσα. Το Χριστάρα το Ζαμπούνι.
είναι ο μόνος Έλληνας που νομίζω ότι είναι βασιλικός, επειδή τόσο πολύ κολογλύψιμο δεν έχει ξαναπέσει στη βασιλική οικογένεια. Δεν τον έχουν καλέσει, δεν έχει πειράξει ούτε από τα κάγκελα απ' έξω από τον Buckingham, εκεί που κρεμάγανε φωτογραφίες στην Diana και κλαίγανε. Δεν έχει ούτε εκεί τον έχουν αφήσει να πατήσει. Παρ' όλα αυτά, με κάποιο τρόπο αφήνει να εννοηθεί ότι είναι πολύ κοντά στην αγγλική οικογένεια. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει πάει ούτε μέχρι το Λονδίνο. Είναι και παογκτζής τώρα. Παογκτζής και βασιλικός, δεν μαλακά. Είναι σαν άτρος βρώμικο με μαχαιροπύρινο. Οπότε δεν καταλάβαμε τι ασχολείται, ποιο είναι το επάγγελμά του. Και γι' αυτό τον τιμώ. Εγώ σκέφτηκα. Να, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τη βασιλική οικογένεια, ναι. Να κάτσει ο καθένας σπίτι στο δικό του θρόνο, και όταν εννοώ θρόνο, εννοώ την τουαλέτα του, να κάνει story με hashtag King Παρασκευάς και mention στο Instagram το Netflix και όλα αυτά τα story θα ανεβούν από το λογαριασμό του Netflix. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά rap, γιατί και εγώ με τα γράμματα δεν τα πάω καλά, ζητάσα τα παιδιά να τραβήξουν μια φωτογραφία μια στιγμή μέσα στην ημέρα τους που είναι η πιο βασιλική. Δηλαδή, εκεί που λες τώρα, απ, είναι βασιλιά. Από το θρόνο τους. Από το θρόνο. Από, μπορεί να είναι χέσιμο, μπορεί να είναι καναπές. Μπορεί να είναι μια βασιλική στιγμή, ρε παιδί μου. Ναι. Μην αρχίζετε και στέλνετε πάλι τσιγάρα και μαλακίες. Όχι. Δεν θα παίξουν αυτά. Hashtag King Παρασκευάς Mention Netflix. Instagram. Επίσης, σταματήστε να στέλνετε dick pic. Θυμάσαι μια φορά που είχα πει να στέλνουν πούτσες στα παιδιά και στείλανε. Ναι, μη στέλνετε πούτσες. Καλό είναι να μη στέλνετε πούτσες. Ναι, αυτό το πράγμα έχει γεμίσει πούτσα. Έχει γεμίσει πούτσα το Netflix. Το inbox. Ναι, έχει κολλήσει. Στα γενικά και στα κυρίως, ό,τι ανοίγεις είναι πούτσες παντού, ρε, πούτσες. Αυτά. Καλή συνέχεια. Καλή Παρασκευή.